Με επιτυχία αλλά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας η μερίδα με θέμα ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, προοπτικές απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Όπου κεντρικός ομιλητής της μερίδας ήταν ο Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής του Πάντου Πανεπιστημίου και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Το θέμα της ημερίδας προσεγγίζει από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού ο κ. Ρομπόλης αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση και την ύφεση, από την οποία πλήττονται η διεθνής, η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία από το φθινόπωρο του 2008. Στη σταδιακή ανάκαμψη με την ύπαρξη υψηλού επίπεδου ανεργίας, στην ανεργία σε συνδυασμό με τη στέρηση πόρων από το σύστημα κοινωνικής προστασίας, στις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, στις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης, στις σημερινές συνθήκες της διεθνούς και ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ενώ ακούστηκαν και προτάσεις αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας. Νομίζω ότι εάν η πολιτική και οι αποφάσεις, είτε σε περιφερειακό είτε σε κεντρικό επίπεδο, ακούσουν τις απόψεις των εργαζομένων, είτε τις πολιτικές και συνδικαλιστικές, είτε τις επιστημονικές, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά σήμερα και νομίζω στο μέλλον, αν δεν ακούσουν αυτές τις απόψεις, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα μπορούν να βρουν το δρόμο αυτό που πρέπει να βρουν. Δεν μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα στον 21ο αιώνα η μισθωτή εργασία να πληρώνει φόρο 35% και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν 15,9%. Αυτό το βλέπουν και οι ξένοι στα στοιχεία, τα συγκριτικά όλης της Ευρώπης, είτε του ΟΣΑ, είτε του Eurostat, και πραγματικά θέτουν αυτά τα ερωτήματα. Και εδώ θέτουν και το ερώτημα ενός επιχειρηματικού τάμπινγκ. Ένας επιχειρηματίας, παραδείγματος χάρη, της Βόρειας Ευρώπης, σου λέει ότι εγώ βγάζω 100 ευρώ και πληρώνω 35% φόρο, και στη Νότια Ευρώπη σου λέει βγάζουν 100 ευρώ και πληρώνουν 15 ευρώ φόρο. Επομένως, εδώ δημιουργείται μεταξύ τους ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Επομένως, αυτό είναι και ένα ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής, που δεν φρόντισε αμέσως μετά το ενιαίο νόμισμα να εγκαταστήσει κανόνες ενιαίας φορολογικής πολιτικής. Ξεκίνησε κάτι να κάνει με το ΦΠΑ, αλλά και αυτό στον δρόμο διαφοροποιήθηκε. Το δεύτερο πολύ σοβαρό θέμα, και αν δείτε και μελέτες που γίνονται σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, αυτό ακριβώς αναδεικνύουν αυτό που σας είπα προηγουμένως και για την Ελλάδα. Ότι δηλαδή το χρέος και το έλλειμμα είναι το αποτέλεσμα. Το αίτιο είναι στην αποδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και σε ένα νέο καταμερισμό εργασίας που δημιουργήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με τις αποφάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε για τις βόρειες χώρες Ευρώπης την έρευνα, τη βιομηχανία, τη γεωργία κλπ. Και άφησε για τις μεσογειακές χώρες τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Μα ο τουρισμός και οι υπηρεσίες δεν είναι ικανοί και αναγκαίοι να θρέψουν 11 εκατομμύρια Έλληνες, 30 εκατομμύρια Ισπανούς ή 10 εκατομμύρια Πορτογάλους. Επομένως, πρέπει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξανασχεδιαστεί ο ευρωπαϊκός καταμερισμός εργασίας. Το παρόν έδωσαν η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, η πρόεδρος της ΑΛΜ Λακαρνανίας Νατάσα Γιανούλου, ο δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, δημοτική σύμβουλη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, ο πρόεδρος και μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδας και πολλοί εργαζόμενοι. Θεωρούμε ότι η παρουσία του Σάββα του Ρομπόλη εδώ στην πόλη της Ναυπάκτου θα μας βοηθήσει ώστε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα πώς μπορούμε να ξεφύγουμε για όλα αυτά που αναφέραμε πιο πριν. Επίσης, αρκετοί εργαζόμενοι μπορούν να θέσουν και ζητήματα, επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την απασχόληση και τα ασφαλιστικά, όπως αυτοί νομίζουν, και θα γίνει μια διεξοδική συζήτηση. Νομίζω είναι μια μερίδα, η μερίδα χρήσιμη αυτή που πραγματοποιείται σήμερα. Είναι, θα έλεγα, μια ενημερωτική διαδικασία που θα πρέπει οι εργαζόμενοι να την παρακολουθήσουν. Τα συμπεράσματά της θα τα βγάλουμε στο τέλος αυτής της εκδήλωσης. Θεωρώ όμως ότι πάντα από τέτοιες εκδηλώσεις βγαίνει πιο σοφός. Όμως δεν σταματάμε σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Έχουμε μπροστά μας μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε μπροστά μας τη 48ωρη απεργία της Τρίτης και της Τετάρτης. Υπάρχει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που έχουμε καταδικάσει πολλές φορές και θεωρούμε ότι θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τους εργαζόμενους σε χειρότερη κατάσταση, σε μεγαλύτερες περικοπές.
και τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην Μέγκηνη, στον δοστρωτήρα αυτού του Δούνου του. Θεωρούμε ότι έχουμε χρέος πρώτα ως εργαζόμενοι, μετά ως Έλληνες, ως πολίτες αυτής της χώρας, να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να παλέψουμε. Εμείς βιώνουμε καθημερινά το πρόβλημα και βλέπουμε τους τζίρους των μαγαζιών να πέφτει και δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δίνουμε μάχη καθημερινά να κρατήσουμε και τους εργαζόμενους. Ελπίζουμε να ξεπεράσουμε τον κάβο. Σίγουρα για να υπάρξει ανάκαμψη θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις γίνονται σε σταθερό περιβάλλον, φορολογικό, οικονομικό, τραπεζικό κλπ. Και να υπάρχει ψυχολογία. Και το κέρδος να μην έχει δαιμονοποιηθεί, να μην έχει στοχοποιηθεί ότι είναι κακούργημα. Αυτή τη στιγμή τα πάντα στην Ελλάδα είναι αρνητικά. Όποιος κερδίζει θεωρείται ότι κλέβει. Με αυτή την πολιτική βέβαια δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις. Ελπίζουμε και με το νέο ανασχηματισμό που έχει γίνει να το δουν σε άλλη βάση. Το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα μας και που εξελίσσεται σε κυρίαρχο πρόβλημα για την νεολαία ιδιαίτερα, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν δουλειά γιατί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στην ανεργία. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό που σήμερα βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Ρομπόλης, ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος έχει κάνει αρκετές μελέτες πάνω στα θέματα αυτά. Είναι σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, κατά συνέπεια σύμβουλος των συνδικάτων για τα θέματα της ανεργίας και της απασχόλησης, και νομίζω πως έχει ξεχωριστή σημασία να ακούσουμε τις απόψεις του, γιατί είναι τεκμηριωμένες, απευθύνονται σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και ως εκ τούτου μπορούμε να συντονιστούμε κάτω από ένα πρόγραμμα δράσης που θα διευκολύνει τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας μέσα από μια άλλη δομή της οικονομίας, τέτοια που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και θα δίνει δουλειά στους νέους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα. Έχουμε φαινόμενα μετανάστευσης νέων επιστημόνων και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Και να προσθέσω το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας στην περιφέρεια και στην πόλη μας, που κάνουμε κάθε και εμείς, δηλαδή προσπάθεια και εμείς, είτε πιέζοντας να αξιοποιηθούν οι ερετοξιακοί χώροι στο αντίριο που θα δώσουν θέσεις εργασίας, είτε με το να πιέζουμε μέσω της εντολικής αναπτυξιακής για την δημιουργία απασχόληση μέσα από προγράμματα που χρηματοδοτούν επενδύσεις παραγωγικές. Η αντιμετώπιση της ανεργίας, κύριε Δήμαρχε, είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Ασφαλώς. Η απασχόληση είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής. Νομίζω ότι σήμερα βιώνουμε μια πραγματικότητα όπου η τεχνολογία ανταγωνίζεται με βάρβαρο τρόπο την απασχόληση και εδώ χρειάζονται πολιτικές τομές. Δεν μπορεί δηλαδή σε μια περίοδο της κοινωνίας όπου η τεχνολογία μας δίνει λύσεις σε πολύ σύνθετα ζητήματα, εμείς να ζητάμε απασχόληση 40 ωρών, κάτι που είχε κατακτηθεί εδώ και μερικά χρόνια, και μετά από 200 χρόνια να είμαστε στο ίδιο σημείο και να ζητάμε πρόσθετες ώρες εργασίας από αυτούς που έχουν δουλειά, αδιαφορώντας για αυτούς που δεν έχουν. Να ξαναμοιράσουμε λοιπόν την τράπουλα και να δούμε από την αρχή πόσο είναι ο αναγκαίος χρόνος για να εργαζόμαστε, για να μπορούμε να ζήσουμε ανθρώπινα.